Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βέβαιως καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συσκοτήσουν μια πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δηλαδή που βιώνει καθημερινά οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες, φτωχομεσαία αγροτιά, τα λαϊκά στρώματα συνολικότερα. Να συγκαλύψετε τον ένοχο, τον πραγματικό εχθρό του λαού και να δίνετε καθημερινά εξετάσεις στην αστική τάξη, στην άρχουσα τάξη και στους συμπεριελιστικούς οργανισμούς για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής, ποιος έχει το ολοκληρωμένο σχέδιο για να υλοποιηθούν οι ανάγκες και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και να προχωρήσουν οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στην περιοχή μας. Επιδιώκετε να χειραγωγήσετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να την ενσωματώσετε στην εκάστοτε επιλογή για την εναλλαγή του διαχειριστή. Κι όμως, κυβερνήσεις και διαχειριστές αλλάζουν, η πορεία επιδείνωσης του λαού συνεχίζεται, η αντιλαϊκή επίθεση κλιμακώνεται. Και ας δούμε συνολικά πώς εκφράζεται αυτή η στρατηγική σας συμφωνία για τα ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε από τις τροπολογίες που έχει φέρει η κυβέρνηση. Τροπολογία πρώτη, για τη Θράκη. Δεν αμφισβητεί κανείς, ούτε η κυβέρνηση βεβαίως που επισπεύδει την τροπολογία, αλλά ούτε και τα άλλα κόμματα, για την ανάγκη ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Και μάλιστα έχετε συμφωνήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή, ότι πρέπει να παραδοθεί ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης σε αμερικάνικα συμφέροντα. Με τον Μπάιατ μαζί πήγαιναν και οι υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη για να επιθεωρήσει την κατάσταση. Για το πώς προχωράνε, για παράδειγμα, οι εργασίες κατασκευής της νέας βάσης επισκευής των αμερικάνικων ελικοπτέρων. Για το πώς θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την ιδιωτικοποίησή του. Για το πώς θα περάσει, πώς θα γίνουν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου αποθήκευσης και ο αγωγός, ο βόρειος αγωγός. Μετατρέπεται δηλαδή επί της ουσίας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε ένα λιμάνι το οποίο εξυπηρετεί τους αμερικάνικους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και επί της ουσίας το μετατρέπεται σε στόχο αντιπίνων. Αυτό κάνετε. Μετατρέπεται συνολικά την περιοχή εκεί πέρα σε περιοχή πεδίου βολής. Κι όμως, εδώ πέρα υπάρχουν μικροδιαφοροποίησεις για το ποιος θα γίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση. Αν θα εξυπηρετούν τα ποια συμφέροντα. Υπάρχει περίπτωση με τις πολιτικές σας να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζόμενων, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Κάντε διαγωνισμό για το ποιος θα δώσει περισσότερα κίνητρα και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γιατί λέτε ότι εκεί φυλάττουν θερμοπύλες. Φέρτε όμως έναν απολογισμό. Τι έγιναν τα σκανδαλώδη κίνητρα τα οποία πήραν επιχειρηματικοί ομίλοι στη Θράκη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες? Πόσα κουφάρια μείνανε στη Θράκη? Αλουμίλ, Λαναράς, να πούμε και για άλλους επιχειρηματικούς ομίλους που τσεπώσανε το χρήμα των Ελλήνων φορολογούμενων και μεταφέραν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αλλού. Υπήρξε αντιρρόπιση της πορείας επιδείνωσης θέσης των εργαζόμενων στη Θράκη με το κίνητρο που δίνατε 12% από τα χρήματα των ίδιων των εργαζόμενων για να στηριχθούν το μισθολογικό, όπως το ονομάζεται, κόστος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θράκη από τα χρήματα του ΑΕΔ. Βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων. Αντιμετωπίστηκε η ανεργία. Όσο ίσχυε αυτή η διάταξη. Και τώρα λέτε θα κάνετε και μια επιτροπή ακόμη για να συζητήσει το ζήτημα της ανάπτυξης της Θράκης. Δηλαδή είναι θέμα επιτροπής. Το αν θα αλλάξει η κατάσταση, εμείς λέμε όχι. Η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσες επιτροπές και αν κάνετε. Γιατί ακριβώς στηρίζεται μια ανάπτυξη η οποία εξυπηρετείται τα συμφέροντα των λίγων. Και στο βωμό του κέρδους του καπιταλιστικού θυσιάζεται τα εργατικά δικαιώματα, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Όσα κίνητρα και αν δώσετε, όσες επιδοτήσεις και αν δώσετε, δεν πρόκειται να αλλάξει ο χαρακτήρας αυτός της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αντίθετα, θα αποδεικνύεται το παρασιτικός του ρόλος και χαρακτήρας. Θα αποδεικνύεται ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία νομιμοποιείται μια κλοπή
η κλοπή του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου από τους ιδιοκτήτες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Και ο λαός θα βιώνει όλο και πιο έντονα τα διέξοδα του συστήματος, την υποβάθμιση της θέσης, τη μη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του με βάση τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Ή να δούμε άλλα παραδείγματα. Ο διαγωνισμός για το ελληνικό. Κατηγορεί ο πρώην υπουργός, υφυπουργός περιβάλλοντος, την σημερινή κυβέρνηση, ότι δεν έχει σχέδιο για την ανάπτυξη του ελληνικού. Δηλαδή, ποιος θα επιταχύνει τις διαδικασίες προώθησης στον επιχειρηματικό σχέδιο στο ελληνικό. Για τη δημιουργία των καζίνων, των ουρανοξυστών, των κέντρων, των εμπορικών κέντρων, που θα αποκόψουν την πρόσβαση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων από το θαλάσσιο μέτωπο. Μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και το σχεδιασμό τον οποίο έχει η αστική τάξη, η άκουσα τάξη για την περιοχή. Και αυτή η κριτική η οποία σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κοινάλ, τα άλλα κόμματα, είναι μια κριτική βολική για σας. Γιατί ακριβώς επιταχύνει την αντιλαϊκή σας πολιτική. Σας μπρόχνει να ενεργοποιηθείτε ακόμη πιο δραστήρια στην υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Και αυτό φαίνεται από άλλες διατάξεις των τροπολογιών, όπως είναι το άρθρο 1 της δεύτερης τροπολογίας, όπου επί της ουσίας δίνεται γη και είδωρο στους ξενοδοχειακούς, στους τουριστικούς ομίλους, για να εκμεταλλευτούν τον Αιγιάλο και τις ακτές, να κάνουν παράλληλες δραστηριότητες ακόμη περισσότερο, να αναπτύξουν. Γιατί το κάνετε αυτό? Για να μπορέσει να απολαμβάνει τη θάλασσα και τις ακτές ο ελληνικός λαός? Μα αφού είναι αποκλεισμένοι από όλες αυτές τις διαδικασίες. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπόρο. Το έχετε μετατρέψει στις διακοπές και την αναψυχή για τα πλατεία λαϊκά στρώματα και για την νεολαία μας. Γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις μεγάλες, τις πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες, τις μονάδες ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και στις δραστηριότητες αυτές. Και παρά το γεγονός ότι φτάνει μια καπιταλιστική κρίση για να αποδείξει το πόσο κούφια είναι τα λόγια τα οποία λέτε ότι ο τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή ή τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, όταν οι επιπτώσεις θα είναι πολλαπλάσιες και όταν το όποιο τουριστικό θαύμα βασίστηκε στις συνθήκες γαλέρας κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Κάτω από την εντατικοποίηση της δουλειάς. Κάτω από το σμπρόξιμο δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών εκτός αγοράς. Γιατί συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας όλο και περισσότερο στους λίγους ξενοδοχειακούς ομίλους και στους tour operators. Και από την άλλη, λέτε ότι θα βάλετε κανόνες στην εταιρική διακυβέρνηση, στο χρηματιστήριο, στις χρηματαγορές, για να λειτουργήσουν όμορφα και αγγελικά επιχειρήσεις. Μα είναι ποτέ δυνατόν να το πιστεύετε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί η μετοχική επιχείρηση να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ανάγκες των εργαζόμενων? Η μετοχική εταιρεία υπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των ιδιοκτητών της, των μεγαλομετόχων. Γι' αυτό τα συμφέροντα πασχίζει. Και θα αλλάξετε τους κανόνες, λέτε, λειτουργίας για να κάνετε μια επιχείρηση η οποία θα δραστηριοποιείται αγγελικά. Μα πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Πώς θα το καταφέρετε αυτό? Όσους ελεκτικούς μηχανισμούς και αν βάλει, όπως σας ζήτησε η κοινοβουλευτική ως εκπρόσωπος του Μέρα 25. Κατοντάδες ελέγχους άμα κάνετε. Χιλιάδες ελέγχους καθημερινά να κάνετε. Θα αντιστρέψετε την πορεία της επιχείρησης αυτής? Μα δεν το έχετε ακούσει αυτό που λέει ο λαός μας? Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Και τι ελέγχους θα κάνετε? Στα εταιρικά μυστικά, στο τραπεζικό απόρριτο, στο πώς θα τα μαγειρέψουν ούτως ώστε να αναπτυχθεί όποια επιχειρηματική δραστηριότητα? Ίσα ίσα δεν μπορείτε και δεν πρόκειται με όποιον ελεκτικό μηχανισμό και αν κάνετε και όποιους κανόνες και αν κάνετε να αλλοιώσετε το χαρακτήρα και το ρόλο μιας μετοχικής επιχείρησης, που είναι στο ρόλο της το να κλέψει, να υφαρπάξει μέσα από την
εντατικοποίηση και την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, το κοινωνικά παραγόμενο πλούτο. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν υπάρχει κοινό συμφέρον των εργαζόμενων με τους μεγαλομετόχους. Και δεν μπορεί να υπάρξουν ανταγωνιστικά τα συμφέροντα. Οι μεγαλομέτοχοι θέλουν ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, ένα δυναμικό εργατικό αναλώσιμο, για να μπορούν ακριβώς να διασφαλίζουν, να θωρακίζουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Και προσπαθείτε να καλλιεργήσετε αυταπάτες ότι θα υπάρχει μια εταιρική διακυβέρνηση που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων. Πιο εύκολα είναι να βγει ο ήλιος από τη Δύση παρά η μετοχική εταιρεία στον καπιταλισμό να ικανοποιεί τα συμφέροντα και των μεγαλοδιοκτητών και των εργαζομένων της και του κοινωνικού συνόλου. Αντίθετα, εκμεταλλεύεται τις λαϊκές ανάγκες για να μπορούν να βγάλουν κέρδη. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το τεράστιο αποτέλεσμα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παντού. Ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και οι παραγωγικές δυνάμεις και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί συσσωρεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο πλούτος όλο και λιγότερα χέρια? Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του λαού ζει με τα ελάχιστα? Των λαών σε όλη τη γη ζει με τα ελάχιστα. Τι είναι? Είναι ζήτημα κακής διανομής? Είναι ζήτημα διαχειριστικό? Είναι ίδια η μήτρα του συστήματος αυτού. Αυτού του συστήματος που υπερασπίζεστε, που γεννάει φτώχεια, ανεργία, πολέμους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς είμαστε καθαροί. Δεν πρόκειται να καλλιεργήσουμε αυταπάτες για το ρόλο της μετοχικής επιχείρησης των χρηματαγορών και ούτε βεβαίως να συσκοτήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς το λέμε καθαρό ότι το μόνο το οποίο είναι ρεαλιστικό για το λαό είναι να βγάλει από τη μέση τον πραγματικό του εχθρό, τον ορατό αντίπαλο, που είναι τα συμφέροντα της μετοχικής καπιταλιστικής επιχείρησης, η ιδιοκτησία ατομική στα μέσα παραγωγής και το καπιταλιστικό κέρδος, για να μπορέσει ακριβώς να αξιοποιήσει το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων για την ικανοποίηση των δικών του λαϊκών αναγκών.